στο ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε όμεθε υπέρ του κατηγουμένου, Αθανάτω
λοιπόν με τον Γέροντα, τον πατέρα Νεκτάριο, έχουμε μία παλαιά σχέση, όχι τόσο για να πει κανείς ότι συνδεόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια, αλλά τα χρόνια που συνδεόμαστε νομίζω έχουμε φιλία ουσιαστική. Τον ευχαριστώ λοιπόν θερμά γιατί ήρθε απόψε εδώ με όλη τη συνοδεία του για να προστεί και να παραστεί τιμητικά στο πανηγύρι μας και με αυτόν τον τρόπο ιδιαίτερα να μας τιμήσει και να έχουμε την ευλογία της παρουσίας του αλλά και την ευλογία της Παναγίας μας, της Θαυματουργού εικόνας εκεί, της Παναγίας μας που πομίζει όπως προείπα στον καθένα από μας. Έχουμε και μία ιδιαίτερη ευλογία. Απόψε θα μας απευθύνει λόγους παρηγορητικούς, λόγους ωφέλιμους καρδιακούς, ο πατήρ Αλέξιος. Ο πατήρ Αλέξιος είναι δικός μας άνθρωπος με την έννοια ότι είναι από το διπλανό χωριό η καταγωγή του, από τις Θεσπιές. Είναι στο προσκύνημα του Αγίου Ριγίνου στην Λιβαδιά και μας κάνει την ευλογία και την τιμή και εκείνος, όχι απλά να έρθει ανάμεσά μας, αλλά να μας απευθύνει και λόγο και θα τον ακούσουμε όλοι πολύ προσεκτικά. Τελειώνοντας η ομιλία του πατρός Αλεξίου, θα κάνουμε την μικρή καθιερωμένη λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και την Ορθοκλασία και έτσι θα απολύσουμε και απόψε. Παρακαλώ τον πατέρα Αλέξιο να μας πει λόγο ωφέλιμο, ούτως ώστε όλοι μας να ωφεληθούμε. Καθηγούμενοι κύριε Νεκτάριε, μανουσιολογιότατε καθηγούμενε κύριε Σιλουανέ, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι των διαφόρων φορέων, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στην εορταστική ατμόσφαιρα της Αναστάσεως του Κυρίου, η Εκκλησία μας τιμά ιδιαιτέρως την 23η του μηνός Απριλίου, την μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Προκλεοφόρου. Πρόκειται για έναν Άγιο που γεννήθηκε και έζησε τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα, μαρτύρησε στις αρχές του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, σε μια εποχή δύσκολη για τους χριστιανούς, την περίοδο των διωγμών, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός. Σήμερα, με αφορμή τον εορτασμό του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας, θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία, όσο αυτό είναι εφικτό, στη σχέση των Αγίων Μαρτύρων με τον κόσμο και τι μηνύματα μπορούν να μεταδώσουν σήμερα οι Άγιοι Μάρτυρες σε εμάς. Προτεραιότητα έχει η αλήθεια και η απόδειξή της ότι οι Άγιοι είναι πραγματικές ανθρώπινες υπάρξεις οι οποίες έζησαν και έδρασαν στη γη. Αυτοί υπήρξαν μέσα σε αυτόν τον κόσμο ως ιστορικές παρουσίες, αλλά και αυτό απαραίτητο. Γι' αυτό ο Σωτήρας Χριστός επέλεξε τους Αγίους από αυτόν τον κόσμο για να δείξει δι' αυτόν ως θεϊκών δημιουργημάτων τις πνευματικές δυνάμεις με τις οποίες πρίκησε ο Θεός τους ανθρώπους για να αντιμετωπίσουν τους πειρασμούς και τις δυσκολίες και ταυτόχρονα για να υπερβούν την ανθρώπινη φύση με τον προσανατολισμό τους προς τα του Θεού πράγματα. Σύμφωνα με τον Ιερό Αυγουστίνο, ο Χριστός εύθυνε και ομαλοποίησε τον δρόμο για να περάσουν όλοι οι άνθρωποι, ενώ οι μάρτυρες λίαναν τον δρόμο που οδηγεί στον Χριστό. Ένας ίσιος δρόμος είναι ένας δρόμος που ο χαρισιδιώτης του άνθρωπο και μάλιστα θανάτου του Χριστού ήταν ένα από τα σχέδια του προσωπικού του σταυρού. Και ο τόπος του μαρτυρίου του ήταν ένας προσωπικός γολγοθάς όπου κορυφώθηκε προς τον εσταυρωμένο αγάπη του. Κάθε προσωπικός γολγοθάς μάρτυρος είναι προέκταση του πρόσωπου του μεγάλου και παρηγύρου γολγοθάς. Αλλά μια μαρτυρική τελείωση, θα λέγαμε, είναι το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας. Είναι ολόκληρο Ευαγγέλιο στην πράξη. Δεν είναι απλή απαρνητές παθών και ανέσεων που είναι τους ευρωτημένους μας, αλλά απαρνητές αμφισβητήριες της ζωής. Με πόθος νέων ήταν η ομολογία κρίσεως να περιμένουν στην Ελλάδα.
Και επιτυμένες της αυτοαπηλής και λέει σε ημάς.